Συναντήσεις με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κύριο Κουτσούμπα, την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Φόφη Γεννηματά, και τον πρόεδρο του Ποταμιού, Σταύρο Θεοδωράκη, είχαν στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας που ανέλαβαν οι πέντε δήμαρχοι των νησιών που σηκώνουν το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού, εχθές στην Αθήνα, με τους πολιτικούς αρχηγούς. Συναντήθηκαν πρώτα με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και στη συνέχεια με τον πρόεδρο του Ποταμιού, Σταύρο Θεοδωράκη, ενώ το απόγευμα συναντήθηκαν με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κυρία Γεννηματά, και τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδα, κύριο Κουτσούμπα, και τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, κύριο Λεβέντη. Οι δήμαρχοι Κολέρου, Λέσβου, Σάμου και Χίου έθεσαν στους πολιτικούς αρχηγούς ως άμεσες προτεραιότητες την αποσυμφόρηση των νησιών και την μεταφορά των παράνομων μεταναστών και προσφύγων σε άλλα προαναχωρησιακά κέντρα. Την αναλογική κατανομή παράνομων μεταναστών και προσφύγων σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στα νησιά, την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες στον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Ενώ σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Θρησκός, σύμφωνα με δελτίο τύπου, αναφέρει ότι δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος και οφείλει να το πει δημόσια. Είναι θετικό όμως, επισημαίνει ότι όλοι πλέον αντιλαμβάνονται ότι τα νησιά δεν μπορούν να μετατραπούν σε αποθήκες ανθρώπων. Η πολιτική με ήττα και η πολιτική με ομικρονιό, επισημαίνει, κρίνονται από τις πράξεις. Παραμένω συνεπής στις θέσεις μου και στις απόψεις που εξέφρασα από την πρώτη στιγμή, ότι η ΚΟΣ πρέπει να βγει έξω από τον χάρτη των hot spot. Είμαστε ο τρίτος κορυφαίος τουριστικός προορισμός της χώρας. Καμιά άλλη χώρα και σε καμία κυβέρνηση δεν θα διανοείται να μετατρέψει ένα τουριστικό προορισμό σε χώρο παραμονής παράνομων μεταναστών, αφού το 90% όσων έρχονται πλέον δεν είναι πρόσφυγες. Πρέπει επίσης, επισημαίνει ο κ. Κυρίτσης, να υπάρξει αποσυμφόρηση στα άλλα νησιά και να ξεκινήσουν οι επαναπροωθήσεις. Απευθύνοντας προειδοποίηση σε όλους να μην διανοηθούν, όπως χαρακτηριστικά λέει, να προχωρήσουν σε μονομερείς ενέργειες για να διαταράξουν μια πολύ καλή χρονιά, όπως προδιαγράφεται για τον τουρισμό της ΚΟ. Τώρα, σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το ποτάμι, αναφέρεται ότι η οικονομική ενίσχυση των Δήμων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτησε ο πρόεδρος Σταύρος Θεοδωράκης μετά το πέρας της συνάντησης με τους δημάρχους των νησιών του Αιγαίου στη Βουλή. Ως γνωστόν, μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος περνά αποκλειστικά μέσα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όπως είπε ο επικεφαλής του ποταμιού στους δημάρχους της Σάμου, της Χίου, της ΚΟ και της Λέρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλεται να αλλάξει κανονισμό και να χρηματοδοτεί πλέον και τους Δήμους, οι οποίοι άλλωστε είναι και οι μόνοι που έχουν μια σφαιρική γνώση του προβλήματος. Στη συνάντηση ήταν παρόντες και οι βουλευτές του κόμματος, κύριος Σπύρος Δανέλης, Γιώργος Αμυράς και Γρηγόρης Ψαριανός. Επίσης, δελτίο τύπου εξέδωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, καθώς οι δήμαρχοι συναντήθηκαν και με τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος αναφέρθηκε σε συνάντηση, στις αιτίες και τους υπεύθυνους του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, ανέδειξε τις ευθύνες της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συμφωνία με την Τουρκία που εγκλωβίζει στα νησιά του Αιγαίου και στη χώρα τους πρόσφυγες και μετανάστες, για τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, με το καθεστώς των ΜΚΟ. Τόνισε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διεκδίκησης από τον ίδιο το λαό στα νησιά όλης της χώρας για άμεση μετακίνηση από τα νησιά των προσφύγων και μεταναστών προς την υπηρετική χώρα και απεγκλωβισμό τους από την Ελλάδα κατά δίκη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συμφωνίας με την Τουρκία, τις ανθρώπινες συνθήκες για όσους βρίσκονται προσωρινά στα νησιά, να καταργηθούν τα hot spot, να μην δημιουργηθούν άλλα με οποιαδήποτε μορφή, να διαμορφωθούν ανοιχτές δομές προσωρινής φιλοξενίας με αποκλειστική ευθύνη του κράτους χωρίς την παρουσία των ΜΚΟ.